να σου πω, μήνε αγαπώ, αφού σε λίγο δεν θα είσαι εδώ. Είστε και οι δύο πολύ ωραίοι άντρες. Ο καθένας. Σήμερα δεν είναι. Άλλες φορές μας γίνεται. Ο καθένας έχει ξεχωριστή ομορφιά. Δηλαδή, άλλη ομορφιά ο Χρήστος, άλλη εσύ Κώστα. Εντάξει, Κώστα είναι πιο ωραίος, εσύ φίλοι. Ο Κώστας, ρε παιδί μου, είναι εδώ το μοντελέ. Εσύ έχεις το πιο brutal, κατάλαβες. Είναι πιο baby face ο Κώστας. Εσύ είσαι πιο. Εσύ είσαι ο μπαμπάς, εγώ είμαι ο γιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εξωτερική εμφάνιση σας έχει βοηθήσει ή μπορεί να σας έχει φέρει εμπόδιο κάποια στιγμή στην καριέρα σας? Πιστεύω ότι όταν είσαι όμορφος δεν αρκεί μόνο. Είναι η πρώτη εικόνα και η δεύτερη εικόνα θα πρέπει να έρθει το ταλέντο από πίσω για να ολοκληρώσει αυτό το πακέτο που έχεις. Αν δεν έχεις ταλέντο, όσο όμορφος και να είσαι, ένα χρόνο, δύο χρόνια θα σε ξεράσει το σύστημα. Εγώ στην αρχή λίγο το είχα ως κατάρα, γιατί στεκόντουσαν όλοι στην εμφάνιση και δεν με ακούγανε. Αλλά και το θεωρούσα μειονέκτημά μου. Τη μία ήταν καλό το ότι με προσέχανε, αλλά από την άλλη με ενοχλούσε ότι στεκόντουσαν σε αυτό, γιατί δεν είμαι μοντέλο. Υπήρξα παλιότερα. Ούτε είμαι κάτι για να το βλέπουν. Θεωρώ ότι είμαι ένας καλλιτέχνης και θέλω να μ' ακούνε. Και ας με βλέπουν κιόλας, δεν έχω θέμα. Αλλά με τα χρόνια, με την πορεία, κατάλαβα ότι αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προσπαθείτε να κρατάτε μακριά την προσωπική ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας? Δεν προσπαθείτε, δεν έχει τύχει? Εγώ νιώθω ότι είναι πολύ απλό αυτό. Μου το έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλό. Αν θες να σε δούνε με τη σύντροφό σου ή εσένα με τον σύντροφό σου ή όπως θέλεις κάνει τον συνδυασμό, πας κάπου που ξέρεις ότι θα σε δούνε, που έχει κόσμο, που έχει φωτογράφους, που έχει, πας σε μια πρεμιέρα, πας σε ένα μαγαζί, σε ένα νυχτερινό μαγαζί, πας κάπου που θα σε δούνε. Αν δεν θέλεις να σε δούνε, δεν πας εκεί. Πολύ απλό. Δεν είναι ότι κρύβεσαι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Εγώ προσωπικά έχω προσπαθήσει να κρύψω τις σχέσεις μου με τεράστια αποτυχία. Οπότε προσπάθησα και αυτά που λέω πως θα τα κάνω, αλλά όλο κάπου και ξεφυτρώνω από ένα θάμνο. Και τώρα νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή κρύβομαι καλά. Κρύβεσαι, άρα κάτι έχει. Ναι, φτάνει, ναι, εμένα, ναι. Αξίζει να ζήσω τις δικές σου αγκαλιές. Survivor βλέπετε? Εγώ φανατικά. Αλήθεια λες? Μάλιστα. Εσύ αρέσει? Πάρα πολύ. Θα πήγαινες? Ναι, μου έγινε μια πρόταση, αλλά... Την άφησα, δεν την απάντησα ποτέ. Γιατί? Ξαφανίστηκα. Θα μου άρεσες εσύ μέσα στο Survivor, είσαι έτσι ψηλός. Εμένα θα μου άρεσες, γενικά. Ωραία, θα μου άρεσες. Δεν ξέρω τι να σου πω, του χρόνου πάλι. Εγώ νομίζω του χρόνου πρέπει να πας. Εντάξει, άμα το νομίζεις εσύ. Σε εκνευρίζει κάποιος από τους παίκτες? Δεν προλαβαίνω να με εκνευρίσει, γιατί μάλλον δεν είναι, επειδή τα ξέρω, τουλάχιστον τους διάσημους, τους περισσότερους τους ξέρω. Δεν με εκνευρίζει γιατί τους κατανοώ, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εμείς κάθομαι σαν ένα καναπέ και βλέπουμε, ενώ τα παιδιά αυτά δεν τρώνε, δεν πλένονται, έχουν προβλήματα σε αυτό, είναι πάρα πολλά. Βλέπουμε αντιδράσεις, ας πούμε, γιατί και με την Ειρήνη, εγώ που την ξέρω προσωπικά και από πολύ μικρή και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Βλέπω ότι δεν είναι η Ειρήνη που ξέρω, γιατί το κορίτσι περνάει πολύ δύσκολα. Στο στρατό έχω περάσει πολύ χειρότερα, με στίβο μάχης και ήμουν στα λέξη του δραγό, όπως ξέρει γενικά ο κόσμος. Έχω περάσει πολύ χειρότερα από αυτά και ψυχολογικά. Ναι, το μόνο που δεν είχαμε είναι το φαγητό, δηλαδή, που στερούνται πάρα πολύ. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα έχω περάσει 10 φορές χειρότερα.